και δίνω το λόγο στην κυρία Ευαγγελία Καπετάνου Κοκόλη, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία της Βορειοανατολικής Αττικής. Σήμερα θα σας μιλήσω για τις οικογένειες, για τους φροντιστές, πώς βιώνουν την ψυχική νόσο. Στη χώρα μας η οικογένεια παραμένει ένας πολύ ισχυρός θεσμός. Χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Πορτογαλία, όπου οι ψυχικά ασθενείς διαμένουν με την οικογένειά τους και μάλιστα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%. Η οικογένεια είναι το κύριο υποστηρικτικό περιβάλλον για τον πάσχοντα και η βασική και μοναδική πηγή φροντίδας του. Όλο το βάρος και όλο το κόστος της πάθησης πέφτει στην οικογένεια. Και τις περισσότερες φορές μόνη, ανημέρωτη, αβοήθητη και ανεκπαίδευτη προσπαθεί με κάθε τρόπο να τα φέρει εις πέρας μέσα σε ένα πέλαγος προβλημάτων και έχοντας απέναντί της και το στίγμα μιας κοινωνίας. Η ψυχική υγεία, όταν εμφανιστεί στην οικογένεια, είναι ένα ισχυρό σοκ. Άγχος, φόβος, πανικός, θλίψη, πόνος, κυριεύουν όλη την οικογένεια. Ενημέρωση καμία, μονόδρομο στο νοσοκομείο. Και αυτό διότι οι υπηρεσίες πρώιμης διάγνωσης και ουσιαστικής παρέμβασης στην κρίση δυστυχώς δεν υπάρχουν. Και αν ο ασθενής δεχτεί την επίσκεψη στο νοσοκομείο, έχει καλώς. Διαφορετικά έρχεται η ακούσια, τραυματική εμπειρία και για την οικογένεια και για τον ίδιο τον πάσχοντα. Μια εμπειρία που δεν σβήνει ποτέ. Εικόνες, σκέψεις και συναισθήματα που σχετίζονται με την τραυματική αυτή εμπειρία έρχονται συχνά στο νου του φροντιστή στην οικογένεια. Αλήθεια, τι εννοούμε λέγοντας φροντιστής? Φροντιστής μπορεί να οριστεί ένα άτομο που προσφέρει υποστήριξη σε κάποιον με χρόνιο πρόβλημα υγείας που δεν το επιτρέπει την αυτόνομη διαχείριση της ζωής του. Φροντιστής είναι ο επαγγελματίας, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες, είναι εκπαιδευμένος και αμείβεται. Φροντιστής μπορεί να είναι και ένας εθελοντής. Με επιλογή του προσφέρει υπηρεσίες εθελοντικά. Υπάρχει όμως και ο οικογενειακός φροντιστής. Ο οικογενειακός φροντιστής προσφέρει υπηρεσίες, όχι από επιλογή του, αλλά λόγω συνθηκών, λόγω έλλειψης υπηρεσιών και τέλος λόγω αγάπης προς τον άνθρωπό του. Ο οικογενειακός φροντιστής δεν αναγνωρίζεται πουθενά και από κανένα. Η προσφορά και το έργο του μεγάλο, πολλές φορές δυσβάστακτο. Βοήθεια, υποστήριξη και εκπαίδευση καμία. Οι επιπτώσεις τον ίδιο πολλές. Συχνά αναγκάζεται να εγκαταλείψει την εργασία του. Απόγνωση, χρόνια κόπωση, εκρήξεις θυμού, συχνά συνοδεύει το φροντιστή. Αισθάνεται τη ζωή του χωρίς νόημα. Εγκαταλείπει τη δική του ζωή, σωματική και ψυχική υγεία. Αφιερώνεται εξ ολοκλήρω στον άνθρωπό του. Και όλα αυτά για να μείνει ο δικός του άνθρωπος στην οικογένεια. Ο φροντιστής στην οικογένεια αναλαμβάνει όχι μόνο τη φροντίδα του ασθενούς, αλλά και την εκπαίδευση και την υποστήριξη και τη βοήθεια σε περίπτωση κρίσης πολλές φορές. Για όλους αυτούς τους λόγους οι φροντιστές χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται συμβουλευτική μέσα σε ομάδες με ειδικούς, ώστε να επανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους και να έχουν τη δύναμη να συνεχίσουν το έργο τους, τη βοήθεια στον άνθρωπό τους. Έχουν ανάγκη όμως και από ένα διάλειμμα από τη φροντίδα τους να ξεκουραστούν λίγο. Όλες αυτές οι δυσκολίες ανάγκασαν τις οικογένειες να ενωθούν και να κάνουν τους συλλόγους. Μόνοι τους, οι ίδιοι αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους και για τα δικαιώματα των παιδιών τους, των αδελφών τους. Μόνοι τους αναζητούν τρόπους βοήθειας, αλληλεγγύης, αλληλοϋποστήριξης. Οι σύλλογοι έχουν αναλάβει υπηρεσίες και έργο που θα έπρεπε να έχει να αναλάβει το κράτος, η κοινότητα. Ας αξιολογηθεί το έργο των συλλόγων και ας έχουν τουλάχιστον την ανάλογη βοήθεια που είναι για να συνεχίσουν. Οι γονείς μεγαλώνουν, οι δυνάμεις τους περιορίζονται, τα αδέρφια πρέπει να κοιτάξουν και τις δικές τους ανάγκες. Η οικογένεια αγωνιζόταν και αγωνίζεται να βοηθήσει τον άνθρωπό της. Αλλά κάποια στιγμή αυτή η βοήθεια, αυτή η στήριξη πρέπει και επιβάλλεται να πάει στην κοινότητα. Τα κέντρα στην κοινότητα να λειτουργούν με το κατάλληλο προσωπικό, να προσφέρουν υπηρεσίες, ωφέλιμες προς τα ψυχικά πάσχοντα, για επανένταξη, κοινωνικοποίηση, ώστε να ενεργοποιηθεί, να αρχίσει να λειτουργεί και να εξελίσσεται. Δεν ζητάμε μικρά άσυλα.
αλλά κέντρας επανένταξης, φροντίδας και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Ο αριθμός των σημερινών δομών πολύ μικρός, αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού. Η απουσία κατάλληλων υπηρεσιών και δομών για μεντονοσοκομειακή φροντίδα φέρνουν επιδείνωση της ψυχικής νόσου, συχνές υποτροπές, εκούσιες και επώδυνες ακούσιες νοσηλίες. Η μη ολοκλήρωση και εφαρμογή τομεοποίησης, έλλειψη στεγαστικών δομών, προστατευόμενων διαμερισμάτων, η άνηση κατανομή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μεταξύ κέντρου και περιφέρειας και η απουσία αξιολόγησης των υπηρεσιών αναπαράγουν το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας. Σπίτι, νοσοκομείο, σπίτι. Οι απουσίες δυστυχώς συνεχώς αυξάνονται. Τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν μέσω του ψυχαργός πρόσφεραν ανακούφιση σε ένα μέρος του πληθυσμού. Τα κέντρα ψυχικής υγείας και τα κέντρα ημέρας προσφέρουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και υποστήριξης τόσο των ίδιων των πασχόντων όσο και των οικογενειών τους. Αλλά πρέπει ο αριθμός τους να είναι ανάλογος με τον πληθυσμό σε κάθε τομέα. Ο θεσμός του φροντιστή, η αναγνώριση του ρόλου του φροντιστή στην οικογένεια μπορεί να μειώσει τον αριθμό των εγκλήσεων σε ιδρύματα, να μειώσει το κόστος και να ευοδώσει την ένταξη των ψυχικά πασχόντων στην κοινότητα. Αλλά δυστυχώς σήμερα και πολλοί ξενώνες και οικοτροφία έχουν μετατραπεί σε μικρά άσυλα. Και ενώ ο ξενώνας, ο ρόλος του είναι να εκπαιδεύσει τον ένικο για 1, 2, 2,5 χρόνια και μετά να μπει στην κοινωνία, να βγει σε ένα προστατευόμενο διαμέρισμα, ανεξάρτητη διαβίωση. Δυστυχώς. Οι άνθρωποι στον ξενώνα μπορεί να παραμείνουν και για 5 και για 10 χρόνια. Αλλά εκτός όλων αυτών υπάρχουν και περιοχές χωρίς καμία υπηρεσία ψυχικής υγείας, χωρίς ενημέρωση και τα στοιχειώδη. Και ένα παράδειγμα μεγάλο η Έγινα. Ένα νησί τόσο κοντά στον Πειραιά, αλλά και τόσο απόμακρο σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Στο νησί δεν υπάρχει καμία υπηρεσία. Δεν υπάρχει ψυχίατρος. Ούτε και επισκέφτεται ψυχίατρο στο κέντρο υγείας, έστω μία φορά στις 10 μέρες. Κινητή μονάδα δεν επισκέφτεται ποτέ την Έγινα. Οικογένειες αβοήθητες. Ανημέρωτες και με το φόβο του στιγματισμού της μικρής κοινωνίας κλείνουν το πρόβλημά τους στο σπίτι μαζί με τον πάσχοντα. Τα συμπτώματα της νόσου, φοβίες, κατάθλιψη, κρίση πανικού δεν επιτρέπουν τους ψυχικά ασθενείς να πάρουν το καράβι και να επισκεφτούν κάποιο ειδικό στον Πειραιά ή στην Αθήνα. Έτσι παραμένουν αβοήθητοι, αποκλεισμένοι από κοινωνία και υπηρεσίες. Ούτε τα στοιχειώδη, το προνοιακό για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Η οικογένεια αδυνατή να προσφέρει. Τον Οκτώβριο κάναμε μια ημερίδα στην Αίγυπτο. Οι άνθρωποι φοβούνται ακόμη να μιλήσουν. Φοβούνται να πούν ότι έχουν ψυχικά ασθενείς στην οικογένεια. Το στίγμα τους κυνηγά παντού, στην οικογένεια, στο σχολείο, στη γειτονιά, στην κοινωνία. Ζητούσαν ενημέρωση ακόμη για τα αυτονόητα. Πρέπει να βρουν γιατρό, να περάσουν ΚΕΠΑ, πώς να λάβουν μία υποστήριξη. Εμείς σαν οικογένειες θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, αλλά και οι αρμόδιοι ας λάβουν σοβαρά υπόψη τα όσα τους λέμε. Δώσουμε σε αυτές τις κοινότητες την ευκαιρία να μιλήσουν. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, εμπλέκονται σε αυτό που λέγεται ψυχικές παθήσεις, να μιλήσουν. Να μιλήσουν από τα κάτω, να μιλήσουν οι κοινότητες, να στηριχθούμε στην αλληλεγγύη, στη συμμετοχή αυτής της άμεσης δημοκρατίας των κοινοτήτων.